Στο σημείο αυτό, μαζί με τον Γιάννη Πρετεντέρη και τον Νίκο Ευαγγελάτο, καλησπερίζομαι τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, υποψήφιο βουλευτή του στη ΣΥΡΙΖΑ, επικεφαλής στη Β' Αθηνών. Καλησπέρα σας. Κύριε Τσακαλώτη, σήμερα είδα δύο συνεντεύξεις σας και θα κάνω μία συνθετική ερώτηση. Είπατε στο Market Watch ότι θα υπάρξουν πιέσεις από κάποιους εχθρικούς πιστωτές της Ελλάδας, έτσι ώστε στην πραγματικότητα τεχνητά να μπλοκαριστεί η διαπραγμάτευση και να καθυστερήσει, να μην ξεκινήσει η συζήτηση για την απομείωση, για την ελάφρυνση του χρέους. Το ερώτημα λοιπόν είναι το εξής. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε? Κάνουμε το σταυρό μας ή ενδεχομένως μια κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας που θα είχε πιο ισχυρό λόγο σε μια διαπραγμάτευση θα μπορούσε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί εσείς ούτε το Πασόκ από ό,τι καταλαβαίνω, καλά τη Νέα Δημοκρατία δεν τη θέλει ούτε ο κ. Τσίπρας, αλλά ούτε το Πασόκ από ό,τι καταλαβαίνω δεν θέλετε. Κοιτάξτε, νομίζω αυτό που είπα είναι ότι είχαμε πρόβλημα σε όλη τη διαπραγμάτευση ότι η αντίπαλη πλευρά δεν ήταν ενωμένη. Είχαν πολύ σημαντικές διαφορές και η Κομισιόν με το Δουνουτού και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με τους δύο κατά καιρούς. Και άρα δεν, όταν λέμε τι λένε οι πιστωτές, δεν είναι σωστό να το λέμε αυτό, γιατί έχουν και σημαντικές διαφορές ανάμεσά τους. Η μία διαφορά ήταν ότι ο κύριος Σόιμπλε και μια μερίδα... Αυτή είναι η εχθρική. Το κρατών μελών. Εχθρική είναι δική σας διατύπωση. Όχι, έτσι το διαβάζω. Ωραία. Εντάξει, αυτό που εννοούσα εγώ, γιατί μπορεί ο κύριος Σόιμπλε να πει ότι θεωρώ ότι είναι για το καλό της Ελλάδας το Brexit. Με αυτή την έννοια ήθελα να ξεχωρίσω αν είναι εχθρική ή όχι. Αλλά ήταν εχθρική σε όσους Έλληνες και Ελληνίδες θεωρούν ότι πρέπει να παραμείνουμε στο ευρώ. Με αυτή την έννοια ήταν εχθρική. Νομίζω ότι γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ οργανωμένοι, να ξέρουμε ακριβώς. Και άρα υπάρχει αυτή η τάση. Πρέπει να είμαστε πολύ οργανωμένοι, να φτάσουμε στην πρώτη αξιολόγηση, να περάσουμε την πρώτη αξιολόγηση, να αρχίσει η συζήτηση. Ο φόβος μου, ήταν. Εάν μια ισχυρή κυβέρνηση. Όχι, μια κυβέρνηση δηλαδή ευρύτερη συνεργασία. Είχε δύο σκέλη η ερώτηση. Η ερώτησή σα είχε δύο σκέλη. Ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυτός ο βαθμός δυσκολίας που εσείς περιγράφετε, γιατί τα ζήσατε και από μέσα. Ωραία. Το πρώτο σκέλος είναι ότι χρειαζόμαστε να φτάσουμε στην πρώτη αξιολόγηση. Και θα μπορούσε μια εχθρική δύναμη να βάλει τόσο ψηλά τον πύχη που δεν θα αρχίσει ποτέ η διαπραγμάτευση. Αυτός είναι ο φόβος μου. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα ήμασταν πιο ισχυροί αν ήμασταν όλοι ενωμένοι, γιατί θεωρώ τα πράγματα εντός του μνημονίου που πρέπει να παλέψουμε έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις. Εγώ θεωρώ ότι και στο θέμα των εργασιακών σχέσεων και στο θέμα του ηλεκτρικού ρεύματος, άμα πρέπει να είναι ιδιωτικό ή όχι, και στο θέμα των κόκκινων δανείων και στο θέμα του Ταμείου υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές. Διαπραγματευτήκαμε διαφορετικά πράγματα για να φτάσουμε ως εδώ και εντός του Μνημονίου εγώ θεωρώ ότι έχουμε και μια πολύ μεγάλη ατζέντα εκτός του Μνημονίου, αλλά εντός του Μνημονίου δεν πιστεύω ότι ο κύριος Χατζηδάκης θα διαπραγματευτεί να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις ως προτεραιότητα. Εμάς είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί είναι εφικτό. Είναι ανοιχτό, είναι από τα πέντε πράγματα. Όχι, εφικτό σας ρώτησε, ανοιχτό είναι. Ανοιχτό. Αλλά είναι μπάλα στην εξέδρα για να μην πείτε τώρα το πικρό ποτήρι. Αλλά δεν θα ήταν εφικτό άμα ήταν είναι η νέα διαπραγματευτική ομάδα ότι που είναι... άλλοι πιστεύουν στις συλλογικές συμβάσεις. Ό,τι εισηγηθεί ο ILO δεν θα κάνουμε. Ορίστε. Ό,τι εισηγηθεί ο ILO δεν θα κάνουμε. Όχι, δεν κάνουμε ό,τι εισηγηθεί ο ILO. Θα εισηγηθούν πολλοί οργανισμοί. Δεν είναι, αν δείτε το μνημόνιο, δεν είναι μόνο ο ILO. Και θα κάνουμε μια πρόταση επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων που εμείς θεωρούμε ότι είναι και θέμα δικαιωμάτων. Και αν το δεχθούν, κύριε Υπουργέ. Να αφήστε μου όμως να τελειώσω κάποια ερώτηση όμως. Μετά θα μου πείτε. Και είναι και θέμα δικαιωμάτων και θέμα της οικονομικής μας πολιτικής. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει συγκροτικό πλεονέκτημα στους χαμηλούς μισθούς. Έχουμε συγκροτικό πλεονέκτημα στους ανθρώπους που φύγανε με μάστερ και διδακτορικά και άρα το αναπτυξιακό πρόγραμμα που πρέπει να ετοιμάσουμε το Μάρτιο του 2016 πρέπει να έχει τις συλλογικές συμβάσεις για να αποτρέψουμε τους κακούς επιχειρηματίες που βγάζουν λεφτά μόνο με κακές σχέσεις. Μπορούμε αυτό να το συμφωνήσουμε με τον κύριο Χατζηδάκη, λέτε εσείς? Δεν το ξέρω, αλλά από ό,τι ξέρω δεν συμφωνείτε ούτε με τους δανειστές. Γιατί αυτό είναι η δική σας άποψη. Απολύτως σεβαστή, μπορεί να είναι και ορθή. Αλλά το μνημόνιο που συνομολογήσατε. Είναι και η άποψη του ILO. Αυτό που σας είπα τώρα για τους κακούς επιχειρηματίες. Δεν με αφήνει να κάνω ερώτηση εγώ τώρα. Okay. Λοιπόν, στις 14 Αυγούστου συνομολογήσατε ένα μνημόνιο το οποίο ρητά αναφέρει στην εισαγωγή του ότι οποιαδήποτε αλλαγή νομοθεσίας πέραν των όσων έχουν γίνει τώρα προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη και την έγκριση των δανειστών. Το υπογράψαμε αυτό. Βεβαίως. Το έχουμε αυτό. Εγώ δέχομαι την άποψή σας. Αλλά αν δεν συμφωνήσουν κι αυτοί.
με τον ένα τον άλλον τρόπο, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Συνεχίζουμε έτσι. Ναι. Ερώτηση που επιστρέφω στην ερώτηση της Όλγας. Δεν θα ήταν πιο ισχυρή η ελληνική πλευρά αν πηγαίνανε δύο μεγάλα κόμματα και δύο-τρία μικρά από δίπλα και λέγανε ότι όλοι μαζί θέλουμε να αλλάξει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και θα είναι ισχυρότερη έναντι αυτών μια κυβέρνηση η οποία θα είναι ούτως ή άλλως αποδυναμωμένη μετά τις εκλογές με μια πολύ μικρότερη κοινωνική πλειοψηφία. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Καταρχάς θα δούμε τι θα είναι η πλειοψηφία, αν θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη. Αλλά λέω, ξαναλέω, ότι άλλα πράγματα θα διαπραγματευτώ εγώ για τις εργασιακές σχέσεις, άλλα ο κύριος Χατζηδάκης, άλλο κάτι από το παρελθόν. Άρα δεν είναι. Δεν έχουμε συμφωνήσει. Θα συμφωνήσετε μαζί. Μα γιατί να συμφωνήσουμε? Αν είστε στην κυβέρνηση. Ο κύριος Χατζηδάκης, η Νέα Δημοκρατία, την εσωτερική υποτίμηση, τη μείωση των μισθών, τις ευέλικτες αγορές εργασίας. Συμφωνούν. Το ILO δεν συμφωνεί σε αυτό. Τα ίδια συνομολογείτε κι εσείς τώρα. Όχι. Ερωτώ. Δεν θα ήταν καλύτερα. Όχι, απαντάω όχι. Μην το ξαναρωτήσετε. Απαντάω όχι. Γιατί πρέπει να πας με σχέδιο, με προτεραιότητες, με κοινωνική υποστήριξη ότι κάνεις το δίκαιο. Και εγώ δεν είμαι πεισμένος ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ. Μπορούν να συνδυάσουν το κοινωνικό δίκαιο, το σωστό, να καταλάβει ο ένας κόσμος ότι έχουμε μεγάλες δυσκολίες μπροστά, αλλά έχουμε και κοινωνικά δικαιώματα και ανάπτυξη στο μέλλον. Αν δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ, ποιος θα κυβερνήσετε τότε? Λέω, σας ρωτάω, με ρωτάτε αν η διαπραγμάτευση χρειάζεται κοινωνική γύρωση. Αν η διαπραγμάτευση χρειάζεται να έχει υποστήριξη του ελληνικού λαού. Αν η διαπραγμάτευση πρέπει να έχει εκτός από τους τραπεζίτες, εκτός από τους ανθρώπους, τους μεγάλους επιχειρηματίες, να έχει και τη στήριξη του ελληνικού λαού. Και αυτό λέω ότι είναι σημαντικό κομμάτι. Ο λαός για μας είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Πριν φτάσουμε στο λαό και στη διαπραγμάτευση, πρέπει να φτιάξουμε κυβέρνηση. Βεβαίως. Ποια θα είναι αυτή η κυβέρνηση? Η Νέα Δημοκρατία δεν τη θέλετε. Το ΠΑΣΟΚ δεν το θέλετε. Στο ποτάμι λέτε θα υπάρχουν αντιδράσεις. Οι ΑΝΕΛ μένουν, δεν ξέρω αν θα μπουν στη Βουλή οι ΑΝΕΛ. Με ποιους θα κάνετε κυβέρνηση τελικά? Κοιτάξτε, αυτό θα το απαντήσουμε τα συλλογικά, θα το απαντήσουν τα συλλογικά μας όργανα. Δεν εγώ λέω στις εκλογές κατεβαίνεις με τα προτάγματά σου, με τα οράματά σου, με τις προτάσεις σου και τις ιδέες. Γίνεται η συζήτηση, γίνεται η αντιπαράθεση πάνω σε αυτά και μετά βλέπεις τι θα γίνει. Εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι θα γίνει η κυβέρνηση, αλλά δεν μπορώ εγώ να υποσχεθώ και τι θα εισηγηθώ στο δικό μου το κόμμα, όταν ξέρω ότι πολλά από τα πράγματα εντός και εκτός του μνημονίου που αξίζει να παλέψουμε, όπως η φοροδιαφυγή, όπως το πελετειακό κράτος, είναι η ζωή, το οξυγόνο και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Επιτρέψτε μου να αλλάξω λίγο το κλίμα της συζήτησης και να το φέρω σε λίγο πιο πρακτικά πράγματα, τα οποία αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ αν έρθει πρώτο κόμμα, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και οι δύο μαζί έχετε υπογράψει ένα μνημόνιο. Εσείς μάλλον το υπογράψατε, αλλά και οι δύο μαζί το ψηφίσατε. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν μερικά απλά πρακτικά πράγματα, ίσως για να συνειδητοποιήσουμε όλοι τι μας περιμένει, είτε έχουμε κυβέρνηση με κόρμο το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι τον Οκτώβριο θα πρέπει να έρθει ένα καινούριο φορολογικό νομοσχέδιο. Ρωτάω λοιπόν, επειδή μιλήσατε και για τις κοινωνικές ομάδες και την ευαισθησία που υπάρχει, το αφορολόγητο των 12.000, που ήταν και μια σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και υπαρκτό, θα αλλάξει επειδή θα αλλάξουν οι συντελεστές? Όχι, δεν θα μπορεί να αλλάξει στην πρώτη περίοδο, αλλά είμαστε πεισμένοι ότι πρέπει να υπάρχει αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος, πρέπει να αυξηθεί και ο ανώτατος συντελεστής σε βάθος χρόνου. Ρωτώ κάτι θα συγκεκριμένο. Σας απάντησα στο συγκεκριμένο. Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, που ήταν και ένα σύμβολο για τον ΣΥΡΙΖΑ, θα εξακολουθήσει να υπάρχει ή λόγω και της ενσωμάτωσης της έκτακτης εισφοράς και της αλλαγής των κλιμάκων αυτή τη στιγμή θα πάει χαμηλότερα? Αυτό που ακούω στα 9.500, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή, με αυτό που έχουμε συμφωνήσει, δεν θα αλλάξει το αφορολόγητο. Αλλά θα έχουμε το χρόνο, το επόμενο χρόνο, να συζητήσουμε, να καταθέσουμε ένα φορολογικό νομοσχέδιο που έχει το δικό μας στίγμα. Όπως καταλαβαίνετε, τους πρώτους 6 μήνες, αν έχετε δει το μνημόνιο, έχει πολλά πράγματα που δεν έχει το δικό μας στίγμα. Έχει μερικά που παλέψαμε που έχει το δικό μας στίγμα. Άρα το δικό μας το στίγμα θα αυξάνεται όσο περνάει ο χρόνος. Οι αγρότες σήμερα είναι στους δρόμους. Διαμαρτύρονται, έχουν βγάλει τα τρακτέρ. Όντως από τον Οκτώβριο θα πάει από τα 66 στα 200 ευρώ ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο το αγροτικό? Ο ειδικός φόρος θα γίνει η προσαρμογή σε 2 χρόνια. Αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Το πρώτο μισό λοιπόν, το θα πάει από τον Οκτώβριο και μετά το από τα 66 στα 200 και μετά στα 330 από ευρώ. Το επόμενο χρόνο. Από τον Οκτώβριο του χρόνου 330. Που κερδίσαμε, κοιτάξτε, μπορεί αγρότης να καλλιεργήσει όταν του αυξάνεται τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο το αγροτικό από τα 66 ευρώ που είναι σήμερα στα 330? Είναι κοινωνικό μέτρο αυτό. Είναι. Και ξαναλέω, αυτό αφορά και εσάς και τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως. Το καταλαβαίνω.
Η απάντηση είναι ότι αυτό που μας έχουν πει οι θεσμοί είναι ότι βοηθήστε τους αγρότες, καταθέσετε τον Οκτώβριο ένα γενικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης στον αγροτικό τομέα. Ο τομέας αυτός δηλαδή προηγείται από το γενικό σχέδιο που θα καταθέσουμε το Μάρτι και βάλτε μας τι θέλετε με τα λεφτά του Juncker, με καινούργιες, πώς θα βοηθήσει τους αγρότες. Εκτός λέει, από τον ειδικό φόρο στους αγρότες, τελειώσω, όμως, αλλά λέει στο 55% ότι δεν θέλουμε του τους. Να τους αυτό ξέρουμε για τον Οκτώβριο και τους αγρότες. Να τα τελειώσω όμως, μια πρόταση κύριε Βαγγέλα, μια πρόταση να τελειώσω. Ποια είναι η διαφορά με εμάς τους θεσμούς? Οι θεσμοί λένε κάτι απλό, που μπορεί κάποιος να συμφωνήσει, μπορεί να διαφωνήσει. Λέει ότι βοηθήστε όποιο τομέα θέλετε, αλλά μην το κάνετε μέσα από το φορολογικό σύστημα, γιατί εμείς θέλουμε ένα απλό φορολογικό σύστημα για να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Άρα, αν θέλετε συγκεκριμένους αγρότες που έχουν συγκεκριμένα προβλήματα να έχετε στοχευμένες πολιτικές, τον Οκτώβρη περιμένουμε τις προτάσεις σας για να βοηθήσουν. Γιατί μπορεί η απάντηση να είναι στην ερώτημα ότι δεν θέλουν όλοι οι αγρότες. Παίρνετε οριζόντια, ένα λεπτό. Παίρνετε οριζόντια μέτρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και μετά θα πάτε να κάνετε διορθωτικές κινήσεις. Τώρα, και σε ό,τι αφορά την κινήσεις. Θεσσαλονίκη, εκεί θέλω να σας πάω, έχει στοιχεία μαξιμαλισμού. Και υπόθηκαν πράγματα τα οποία υπόθηκαν για ψηφοθυρία. Αυτή δεν είναι δική μου ανάλυση, είναι δική σας προσέγγιση στο πλαίσιο της ομιλίας σας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να καταλήξω, γιατί δεν θέλω να σας ρωτήσω αυτό, σημασία έχει κάτι άλλο. Προτείνατε 2-3 πράγματα να επικεντρωθείτε, δηλαδή να προσεγγίσετε το θέμα πιο ρεαλιστικά, ούτως ώστε να μπορείτε μέσα από μία διαπραγμάτευση να κερδίσετε κάποια πράγματα θετικότερα. Ποια είναι αυτά τα τρία, ποιοι είναι αυτοί οι τρεις τομείς που θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση? Εσείς το προτείνετε, πέστε μας ποιοι είναι αυτοί οι τρεις τομείς. Εγώ έχω πει ότι πρέπει στα κόκκινα δάνεια να αποφύγουμε τα distress funds και άρα να μπορούμε να δώσουμε προστασία στα σπίτια των ανθρώπων. Έχω πει ότι μέσα από τη διαπραγμάτευση πρέπει να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις. Έχω πει ότι πρέπει να αποφύγουμε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και να φέρουμε τη δική μας πρόταση που βοηθάει τον ανταγωνισμό και βοηθάει αυτή την αγορά, αλλά το κρατάει και στο δημόσιο χώρο το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά έχω πει και 3-4 πολύ σημαντικά πράγματα εκτός του μνημονίου. Δηλαδή έχω πει ότι μια κυβέρνηση αριστεράς στην επόμενη περίοδο πρέπει να έχει 5-6 προτεραιότητες, δεν μπορεί να έχει και πάρα πολλές προτεραιότητες. Βεβαίως πρέπει να διοικήσει, βεβαίως πρέπει να κάνει τα πράγματα της καθημερινότητας, αλλά πρέπει να αφήσει το στίγμα της για να καταλάβει ένας κόσμος ότι είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, η πρωτοβάθμια υγεία. Για παράδειγμα, να γίνει μια στοχευμένη κίνηση για την τρίτη ηλικία που απαξιώνεται τελείως. Στα πλαίσια του μνημονίου, θεωρείται πιο προτεραιότητα να μην ιδιωτικοποιηθεί ο ΑΔΜΙΕ και να μην μειωθούν οι φόροι? Και σας άκουσα να περιγράφετε, πάλι τα τρία που θέλετε να δώσετε καλά, μάχη κύριε, και το αντί μνημόνιο, να μου βάλετε δεν πάνω, το πάνω. Κατά, ο ΑΔΜΙΕ ποτέ δεν ήταν στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Όχι, κάτω δεν από λέω, το... Δεν στέκομαι στον ΑΔΜΙΕ. Μου κάνατε μια πρόταση, είναι παράδειγμα. Λάθος η πρόταση, να εξηγήσω γιατί είναι η λάθος. Η ερώτηση είναι για τους φόρους, δεν είναι τον ΑΔΜΙΕ. Όχι, η πρόταση είναι ότι ποτέ δεν μας πιέζανε να πουλήσουμε τον ΑΔΜΙΕ για να βγάλουμε χρήματα. Μας πιέζανε να πουλήσουμε τον ΑΔΜΙΕ για να είναι πιο ανταγωνιστική η αγορά. Μάλιστα. Δεν έμπαινε δηλαδή στο κουβανά, στη συζήτηση για που θα βρείτε χρήματα. Σωστό, καμία αντίρρηση. Άρα αυτό σας εξηγώ. Μου αναφέρατε όμως τρεις προτεραιότητες. Άρα το είπα για το σχέδιο μας για την ενέργεια, για το σχέδιό μας πώς θα έχουμε εναλλακτικές μορφές ενέργεια, ναι. Για το σχέδιό μας πώς θα φέρουμε νέους ανθρώπους που έχουν εξαιρετικές ιδέες στον τομέα της ενέργειας. Αυτό το κομμάτι είναι. Για αν θέλετε να μιλήσουμε κάτι. Ιδιωτικοποίηση φόρου σε άλλους τομείς που δεν ήταν, ο ΑΔΜΙΕ δεν είναι καλό παράδειγμα. Σύμφωνη. Αυτό σας λέω. Για τους φόρους θα κάνετε κάτι. Κοιτάξτε. Μου αναφέρατε τρεις τομείς οι οποίοι είναι πολύ ενδιαφέροντες, και η πρωτοβάθμια περίθαλψη και ο ΑΔΜΙΕ και τα κόκκινα δάνεια. Για τους φόρους, η πρωτογενή λαός θα κοιτάξτε, θα πληρώσει 12,5 δις φόρους. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και να σας απαντήσω και σε εσάς και για το κάτι που είπε η κυρία Τρέμη, που είπε για την ομιλία μου στην Κεντρική Επιτροπή. Εγώ δεν το κρύβω ότι είμαι αριστερός. Δεν το κρύβετε, γι' αυτό δεν σας ρώτησα για το πρώτο σκέλος. Όχι, όχι, δεν το λέω. Δεν το λέω, γιατί θεωρείτε ότι δεν το λέω επιθετικό. Ναι, προσπαθώ ναι, ναι. Να συνδυάσω δύο ερωτήσεις που μου κάνατε. Ένα τα πράγματα που είπα ήταν ότι πριν από τις εκλογές δεν κάναμε μια ξεκάθαρη συζήτηση ότι εμείς προτιμάμε ψηλότερους φόρους
αλλά να έχει αποτέλεσμα, να μην το πληρώνουν οι φτωχοί και να έχει καλές υπηρεσίες. Δηλαδή, με σχέση με την κυρία Μπακογιάννη, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, η κυρία Μπακογιάννη θα προτιμούσε χαμηλότερους φόρους και περισσότερη ιδιωτική κατανάλωση. Εγώ θα προτιμούσα περισσότερους φόρους και περισσότερη συλλογική κατανάλωση. Ακόμα, λοιπόν, για τα νοσοκομεία, για τα σχολεία. Αυτό είναι ένα πρόταγμα που έχουν μπροστά τους Έλληνες πολίτες. Αυτό λοιπόν με ξεχωρίζει ως αριστερό άνθρωπο, ότι θεωρώ ότι όταν έχεις μια φορολογία που είναι δίκαια, τότε χρειάζεται η φορολογία αν θέλουμε καλά σχολεία για τα παιδιά μας, καλές γειτονιές, όχι αύξηση, αναδιάρθρωση. Αναδιάρθρωση της φορολογίας, φορολογία του πλούτου, να πληρώσουν οι πλούσιοι για να μπορεί να έχουμε τα σχολεία και την παιδεία που χρειαζόμαστε. Το επόμενο τρίμηνο καλείται ο ελληνικός λαός να πληρώσει 12,4 δις σε φόρους. Σας φαίνεται λογικό αυτό? Όχι, δεν μου φαίνεται λογικό, αλλά αυτό που μου φαίνεται είναι ότι έχουμε ένα κράτος που δεν μπορεί να μειωθεί κι άλλο. Έχουμε χάσει 300.000 και πάνω δημόσιους υπαλλήλους. Το θέμα τώρα, το μέτωπο πρέπει να αλλάξει την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών, για πώς δουλεύει αυτό το κράτος, πώς μπορεί να γίνει αναδιαμόρφωση αυτό το κράτος, πώς πρέπει να έχει κοινωνική λογοδοσία αυτό το κράτος και όχι στη μείωση των φόρων. Κύριε Τσακαλώτη, αυτό είναι μια διαφορά. Ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί το βάζω ακριβώς στη λογική που θέλετε. Ρώτησα πριν για τους αγρότες που αφορά την πρωτογενή παραγωγή που θέλετε να ενισχύσετε. Το λέτε σε όλα σας τα προγράμματα. Θέλω να ρωτήσω τώρα για το κράτος πρόνοιας που αφορά και τους κοινωνικά ασθενέστερους. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι, και ξαναλέω ότι αυτό αφορά το μνημόνιο, άρα όποιος και αν είναι, είτε εσείς είτε η Νέα Δημοκρατία, το ίδιο θα ζήσουμε. Όχι. Ότι κάθε συνταξιούχος, αντί να πάρει 13η σύνταξη, θα χάσει μέσα στο 16 περίπου μία σύνταξη από την αύξηση των εισφορών και από τη μείωση των συντάξεων που θα έχουμε επικουρικών και άλλων ΕΚΑΣ και λοιπόν επιδομάτων. Αν θα χάσει μια ολόκληρη σύνταξη μέσα στο 16 σε πραγματικό εισόδημα. Και ένα δεύτερο, αν θα έχουμε, αν το μνημόνιο λέει ότι πρέπει να φύγει το 16 και κάθε χρόνο από το 16 και μετά ένα δις από την κοινωνική πρόνοια. Εμείς λέμε ότι ισχύουν αυτά. Να σας πω μερικά ισχύουν, μερικά δεν ισχύουν. Πείτε μας ποια δεν ισχύουν. Ισχύει δηλαδή, για παράδειγμα, ότι θα πληρώσουν από τη βασική ταμείο και το υποκορικό κάποιο περισσότερο για την κοινωνική, για την υγεία. Άρα θα μειωθούν 2% ακόμα και στους χαμηλόμισθους οι συντάξεις. Άρα δεν ισχύει ότι θα μειωθεί τόσο πολύ η σύνταξη με το νόμο του 2010. Αυτό θα έρθει σε βάθος χρόνο, δηλαδή αρχίζει από το 2015. Δηλαδή, άμα παίρνει σύνταξη, το 2015, μειώνεται 5-300 διά του 35. 5-35 πώς θα μειωθεί. Αυτό είναι. Δηλαδή. Αλλά κοιτάξτε, ποια είναι η διαφορά. Όταν μας λέγανε, για να σας δείξω τη διαφορά που μου λέτε δεν είναι διαφορά και μέσα των μνημόνιων δεν μπορεί να διαπραγματευτείς. Να απαντήσω. Όταν έγινε η συζήτηση να υπάρχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να καταργήσουμε όλα τα άλλα τα επιδόματα για τη βοήθεια στο σπίτι, για την υγεία, όλα αυτά, εμείς είπαμε όχι. Εμείς έχουμε κάνει κάτι για την ανθρωπιστική κρίση. Αλλά έχουμε κάνει την κοινωνική κρίση. Όχι, κάτι. Να το πούμε όλο. Μην το πούμε μόνο τη δική σας ατζέντα. Υπάρχει και μια δικιά μας ατζέντα. Που η δικιά μας ατζέντα που το πολέμησε πάρα πολύ η Θεανό Φωτίου ήταν στη διαπραγμάτευση αυτά που έχουμε κάνει για την ανθρωπιστική κρίση με την κάρτα του πολίτη που έχουν 300.000 άνθρωποι πρόσβαση σε αυτό. Αυτό να είναι για το κράτος ευημερία. Κάντε κάτι για τους φόρους. Πριν κλείσουμε, πολύ σύντομα. Λέει ο κ. Μημαράης και το επαναλαμβάνει ότι σε περίπτωση βεβαίως που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα και σχηματίσει κυβέρνηση, ο Τσακαλώτος και οι 53 δεν το πιστεύουν το μνημόνιο. Έχουν πολλές επιφυλάξεις και είναι πολύ πιθανό να μην ψηφίσουν τους εφαρμοστικούς νόμους. Και ότι θα έχουμε νέο φαινόμενο Λαφαζάνη στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το έχετε απαντήσει αυτό? Γιατί απαντάω σε σοβαρά επιχειρήματα. Γιατί το προσπαθώ θεωρείτε, να πω. Το δεν το θεωρώ σοβαρό επιχείρημα. Τι κάνουν οι 53 που δηλαδή, δεν υπάρχουν ότι σε δεν αυτό. Ότι θα εγώ λέω. Δεν ότι έχετε επιφυλάξει για το μνημόνιο. Προφανώς έχω και επιφυλάξεις και πράγματα που θέλω να αλλάξω και πράγματα που θέλω να κάνω εκτός του μνημονίου. Έχω βάλει την υπογραφή μου και αυτό σημαίνει γιατί ότι γιατί καθυστέρησε πολύ να ανακοινωθεί η υποψηφιότητά σας και αυτό δημιούργησε πολλές σκέψεις. Κυρία Τρέμη, υπάρχει σε αυτή τη χώρα μια κοινωνική πόλωση. Το λόγος που δεν το βρίσκουμε τη Νέα Δημοκρατία, δεν είμαστε ευγενικοί άνθρωποι, είναι πολλοί από εμάς, ευγενικοί άνθρωποι είναι πολλοί και από αυτούς. Και μπορούσαμε και να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να τα βρούμε γιατί υπάρχει μια κοινωνική πόλωση και αυτή η κοινωνική πόλωση εξαρτάται από την ανεργία, τη φτώχεια και άρα δεν μπορεί αυτοί που υποστηρίζουν τους ανθρώπους που έχουν περιθωριοποιηθεί, που είναι άνεργοι, να τα βρούνε με ανθρώπους που έχουν άλλη κοινωνική υγείωση. Γι' αυτό γίνεται η πολιτική πόλωση. Γιατί υπάρχει κοινωνική πόλωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά.